Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παντέλη Μπέλ για την τιμητική πρόσκληση να παρουσιάσω συνοπτικά τη συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην κλινική έρευνα. Προειδεάζω λίγο το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης παρουσίασης. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Και θα ξεκινήσω δείχνοντας έτσι κάποια στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα δημοσίως όσον αφορά την δαπάνη για την έρευνα και ανάπτυξη από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Δεδομένα λοιπόν από το 2023 δείχνουν ότι η δαπάνη από τις 15 μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκε κατά 50% σε σχέση με το 2018, φτάνοντας τα 161 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, αυτό το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 1 τέταρτο των πωλήσεων των συγκεκριμένων 15 φαρμακευτικών εταιριών. Άρα λοιπόν ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό από τις πωλήσεις των συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών επαναεπενδύθηκε στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης. Και αν έτσι αναρωτιέστε αν αυτό το ποσοστό είναι υψηλό, δεδομένα από μία άλλη έρευνα από την ΕΦΠΙΑ δείχνει ότι το ποσοστό επένδυσης, το ποσοστό δαπάνης στην έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τις πωλήσεις είναι το υψηλότερο μεταξύ διαφόρων βιομηχανιών. Εδώ λοιπόν βλέπετε συγκριτικά δεδομένα και θα δείτε ότι ο τομέας της υγείας συνολικά, και εδώ δεν περιλαμβάνει μόνο φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και εταιρείες που σχετίζονται με διαγνωστικά, με ιατρικά μηχανήματα και ούτω καθεξής, θα δείτε ότι ο τομέας αυτός διαθέτει ένα από το υψηλότερο ποσοστό επένδυσης των πωλήσεων στο κομμάτι της έρευνας και ανάπτυξης. Συγκριτικά θα δείτε και άλλες βιομηχανίες, όπως είναι η τεχνολογία, η αυτοκινητοβιομηχανία και ούτω καθεξής, πόσο είναι τα συγκεκριμένα ποσοστά, με ένα μέσο όρο περίπου στο 4,7%. Ενώ στο φαρμακευτικό χώρο το ποσοστό αυτό είναι 12,9%. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου χρειάζεται πόρους και χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Η βασική έρευνα βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί πραγματικά δίνει τη μαγιά, να πούμε έτσι, πάρα πολύ απλά, στις φαρμακευτικές εταιρείες για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να ταυτοποιήσουν νέους θεραπευτικούς στόχους. Εδώ λοιπόν σας παρουσιάζω κάποια δεδομένα δείχνοντας ότι από τα 10.000 μόρια τα οποία θα δοκιμαστούν αμέσως μετά το κομμάτι της βασικής έρευνας για να βρούμε ποια φάρμακα αυτά θα καταλήξουν τελικά στην αγορά, περίπου 1 με 2 τέτοια νέα μόρια θα καταλήξουν στην αγορά. Άρα από τα 10.000 που ξεκινάμε φτάνουμε τελικά σε 1 με 2 μόρια. Και βάσει της ίδιας έρευνας υπολογίζεται ότι ο χρόνος που χρειάζεται από την αρχή μέχρι ένα νέο φάρμακο να φτάσει στην αγορά είναι περίπου 12 με 13 χρόνια. Μάλιστα, ένα ακόμα στοιχείο το οποίο έρχεται να βοηθήσει περισσότερο στην συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας στην έρευνα και ανάπτυξη είναι ότι υπολογίστηκε από τη συγκεκριμένη έρευνα ότι το μέσος κόστος ανάπτυξης ενός νέου φαρμακού, δηλαδή από τη στιγμή που θα μπει σε φάση μελετών μέχρι να βγει στην αγορά, υπολογίζεται σε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κόστος πίσω από την έρευνα και την ανάπτυξη και σε αυτό το κομμάτι συμβάλλει σημαντικά η φαρμακευτική βιομηχανία. Τώρα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο site του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η συμβολή στη συνολική δαπάνη ανάπτυξης νέων φαρμάκων της φαρμακευτικής βιομηχανίας ανέρχεται περίπου στο 60%. Πρακτικά πάνω από τη μισή χρηματοδότηση όσον αφορά την ανάπτυξη νέων φαρμάκων προέρχεται από την φαρμακευτική βιομηχανία. Και για να μην αδικήσω και τη βασική έρευνα, αν δούμε την αντίστοιχη ανάλυση για το θέμα της βασικής έρευνας, θα δούμε ότι περίπου το 90% της χρηματοδότησης προέρχεται από ακαδημαϊκά κέντρα, από ερευνητικά κέντρα, και όχι από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Τώρα, παρουσιάστηκαν και προηγουμένως κάποια δεδομένα όσον αφορά τις κλινικές μελέτες. Πάλι από την βάση δεδομένων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, θα δούμε ότι το 2022 υπήρχαν συνολικά πάνω από 7.000 κλινικές μελέτες στην ογκολογία, με 136 από αυτές να διεξάγονται στην Ελλάδα. Το ποσοστό αυτό είναι 1,9%.
Αν δούμε στον πίνακα δεξιά, που δυστυχώς βλέπετε ότι έχει ακόμα και άλλες χώρες παρακάτω που δεν φαίνονται στο συγκεκριμένο πίνακα, και συγκριθούμε με χώρες αντίστοιχου μεγέθους με την Ελλάδα, θα δούμε ότι είμαστε αρκετά πίσω όσον αφορά τις κλινικές μελέτες που διεξάγονται στη χώρα μας έναντι άλλων χωρών. Μάλιστα, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το Βέλγιο, μια χώρα που είναι πολύ συγκρίσιμη σε μέγεθος όσον αφορά με την Ελλάδα, ο αριθμός των κλινικών μελετών και ιδίως των κλινικών μελετών φάσεως 1 και 2 είναι υπερπολαπλάσιος σε σχέση με την Ελλάδα. Άρα εδώ θεωρώ ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο το κομμάτι των κλινικών μελετών στη χώρα. Τώρα, ειδικότερα από αυτές τις 7.000 μελέτες του 2022, 600 μελέτες αφορούσαν τον καρκίνο του πνεύμονα, με μόλις 25 από αυτές να διεξάγονται στην Ελλάδα. Άρα και εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, ιδίως για τον καρκίνο του πνεύμονα, να υπάρχει περισσότερη δραστηριοποίηση στο θέμα αυτό. Και με μια σύντομη έρευνα που έκανα εγώ στο clinicaltrials.gov και παρουσιάστηκαν και προηγουμένως κάποια στοιχεία, το 2024 στην Ελλάδα διεξάγονταν 78 κλινικές μελέτες με νέα φάρμακα στον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, σε σχέση με το 2022, έχουμε μία αύξηση και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και όλες αυτές οι κλινικές μελέτες, πάλι σύμφωνα με τα στοιχεία από το clinicaltrials.gov, διεξάγονται από φαρμακευτικές εταιρείες ως χορηγοί. Τώρα, ειδικότερα, όσον αφορά την εταιρεία την οποία εκπροσωπώ, την MSD, θεωρώ ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση στη γενοτομία, δίνοντας έτσι ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στο κομμάτι των κλινικών μελετών. Αν δούμε τα δεδομένα στο πρώτο γράφημα, θα δούμε ότι από το διάστημα 2019-2024, ο αριθμός των κλινικών μελετών στην Ελλάδα τετραπλασιάστηκε, φτάνοντας συνολικά σε 66 κλινικές μελέτες. Από αυτές, το 83%, δηλαδή 55 κλινικές μελέτες, αφορούν την ογκολογία, με περίπου 85 ενεργά κέντρα και 285 ενεργούς ασθενείς, που συνολικά αντιστοιχεί στο 60,6% των συνολικών ασθενών που έχουν ενταχθεί σε κλινικές μελέτες της MSD. Μάλιστα, ειδικά για τον καρκίνο του πνεύμονα, θα δούμε ότι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή η εταιρεία διεξάγει 13 κλινικές μελέτες. Συμπερασματικά λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας, προειδεάζω το αποτέλεσμα, η συμβολή της φαρμακευτικής βιομηχανίας είναι σημαντική στο κομμάτι της κλινικής έρευνας, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσό των κερδών των εταιριών αυτών επανεπενδύονται στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης όσον αφορά την ανάπτυξη νέων φαρμάκων προέρχεται από τη φαρμακευτική βιομηχανία. Το σύνολο των κλινικών μελετών όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα και αναφέρουμε σε μελέτες φάσης 1, 2 και 3 με νέα μόρια διεξάγονται από φαρμακευτικές εταιρείες ως χορηγοί. Και κλείνοντας, η εταιρεία διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα αποτυπώματα όσον αφορά το κλινικό πρόγραμμα, με στόχο να διαθέσει καινοτόμες θεραπείες για τους ασθενείς στην Ελλάδα. Κλείνοντας την παρουσίαση, θέλω να τονίσω και να υπερθεματίσω αυτό που αναφέρθηκε και προηγουμένως, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία όλων των φορέων για να μπορέσουμε να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα όσον αφορά τις κλινικές μελέτες. Δεν αρκεί μόνο η θέληση της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Σίγουρα χρειάζεται η συνεργασία όλων των φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητών, αλλά και των ασθενών, ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να μετατρέψουμε τη χώρα σε ένα κέντρο κλινικών μελετών που θα δίνει αξία στους ασθενείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.